Το γεγονός ότι ο Μίτσης έπαιξε λίγα μέτρα πιο μπροστά και ήταν πάρα πολύ καλός στο να μοιράζει παιχνίδι. Δεν αμαρκάει να γίνεται τρίτος. Έκανε και καλά κλεψίματα πολλές φορές. Αλλά έδωσε πάρα πολλές αρχές. Και μάλιστα το χαρακτηριστικό είναι ότι όλες οι φάσεις από τα γκολ του ΠΑΟΚ περάσαν από τα πόδια του. Το χαρακτηριστικότερο όμως είναι ότι οι δύο γκολ περάσαν από τα πόδια του Μεασί, από την πλάγια γραμμή σε θέση εξτρέμ. Βγήκε δηλαδή στις πλάγιες γραμμές και φόρτωσε κάτι που μπορεί να κάνει ο Πάβλιο εξτρέμ. Το έκανε και αυτό. Να πω, όπως λέμε το μεσημέρι στο ραδιόφωνο μας, ότι έχει ανεβάσει πάρα πολύ τις μετοχές. Το ΠΑΟΚ καθυστερεί. Σήμερα πριν από λίγο εμείς μιλήσαμε με τον πρώτο προπονητή του, του Μίσιτς, ο οποίος ήταν αυτός που τον έβγαλε στην Βέλετ, λέγεται, αυτός που τον έβγαλε στην επιφάνεια, και μας είπε ότι σε κάποια άλλη συνέντευξη πέρσι, την οποία είχαμε κρατήσει, ότι έχει πάρα πολύ καλά χαρακτηριστικά που θυμίζουν Ράκητης και Μόντριτς. Εμείς τότε γελάσαμε, και εγώ γέλασα πάρα πολύ, αυτός είναι τρελός. Μάλλον θα θέλει προμήθεια, είπαμε, γιατί μας φάνηκε πάρα πολύ παράξενο. Ο Μίσης πέρσι δεν έπαιζε. Και τότε το ξαναβγάλαμε, λέγει και όχι, θυμάστε τι σας είπα. Πάντως, Κώστα, να ρωτήσω κάτι. Χθες τον είδαμε σε ένα ρόλο οργανωτή, έχοντας δύο κόφτες πίσω του. Το ερώτημα είναι ότι αν αρχίσει σιγά σιγά να καθιερώνεται σε αυτή τη θέση και δεν ήταν απλά ένα πείραμα που ήθελε να δει ο Αμπέλ Φερέιρα, αμέσως απενεργοποιούνται και ο Μπίσεσβαρ και ο Πέλκας από τα καθαρά δεκάρια, στο πούμε έτσι, που έχει ομάδα, συν το ότι είναι και μετρημένα τα κουκιά πίσω στο 6 και στο 8. Ναι. Τώρα δεν ξέρω πώς θα ξεκινήσει με την ΑΕΚ, θα βάλει τον Εσίτη. Συν δεν πήγε και πολύ καλά. Μπορούσαν εύκολα χαμηλά και ρεφάω και τέτοια. Αλλά εκεί, αν θα μολυνοποιηθεί, που είναι πολύ πιθανόν να χρησιμοποιηθεί και κάποια μάτς που είναι δύσκολα ή ντέρμπι να ξεκινήσει εκεί, μέχρι και το τεστ ήταν πάρα πολύ καλό, θα πάει ο Πίτερ αριστερά, θα παγωθεί ο Πέλκας και θα μείνει ο Βιερίνια με τον Λιμιό να παλεύουν εκεί, γιατί και ο Λιμιός να ξέκανε τον κολλά, να δυσκολεύεται στεναγμένα. Και επίσης ο Βιερίνια μας έδειξε ότι στο παιχνίδι με τον Άρη έχει πάρα πολλά προβλήματα στην ταχύτητα και στην έκρηξη. Οπότε, εάν ο Μίσιτς μπει εκεί, σίγουρα τρώγεται ο Πέλκας. Γιατί ο Μπίσεσβαρ, όπως και να το κάνουμε, έχει ποιότητα. Δεν είναι τα καλά του και αυτός βιολογικά. Αλλά όπως και ο Μπίσεσβαρ, αυτό είναι οξύμορο. Παίζει αριστερά, ο ΠΑΟΚ κάνει πολύ καλά παιχνίδια με τον Μπίσεσβαρ εκεί. Βγαίνει Γιαννούλης στα εξτρέμ, κλείνει προς τα μέσα. Αλλά όταν παίζει ο Μπίσεσβαρ δεκάρι, που θα είναι πιο φυσιολογικό να πάει καλύτερα, εκεί δεν τραβάει καλά. Αλλά και δεν το χρησιμοποιεί και ο προπονητής του, διότι εκεί με τον Πέλκα μπορεί να μην έχει ιδιότητα ο Πέλκας του Μπίσεσβαρ, έχει όμως την ταχύτητα, τον ευνηδιασμό και το ένα καλύτερο μαρκάρισμα στον χώρο του κέντρου. Ο προπονητής του, ο πρώτος, μας είπε ότι προχωράει το θέμα με την ομάδα του για την καταβολή των 2 εκατομμυρίων ευρώ. Μόλις υπογράψει συμβόλαιο, το ρωτήσω αν θα τα βρει με τον ΠΑΟ, γιατί εδώ πρέπει να γίνει ένα προσαρμογή. Φαίνεται ότι επειδή μιλάω με αυτόν, μιλάω με τον Πέμπτη πάρα πολύ, κάτι ψηλοβρεί με τον ΠΑΟ και μένουν τα τυπικά. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟ καθυστερεί, αλλά κάτι βρει με τον προσφερειστή. Ο οποίο από ό,τι έχουμε μάθει, όχι από τον προπονητή του, τον πρώτο, από το περιβάλλον τη ΠΑΕ, ότι θα είναι γύρω σε 1 εκατομμύριο για αμοιβή του και δεν θα είναι άσχημο αυτό, γι' αυτό αφού σε 5-5,5 εκατοστάρια θα πάει σε διπλασιασμό. Και θα πει και μια μεγάλη ρήτρα, η οποία οι πρώτες εκτιμήσεις και οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι θα είναι γύρω στα 20 εκατομμύρια. Και δικαιολογημένα. Και δικαιολογημένα. Τώρα, την Παρασκευή, να πω ότι η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού εξετάζει το θέμα της πολυμετρικότητας του ΠΑΟΚ. Υπάρχει μια ψιλοανησυχία, γιατί μας έχουν πει ότι αυτό το ελέγχει λίγο ο κ. Αβγενάκης, ο οποίος μας λένε ότι είναι καλά φίλος με τον Ολυμπιακό, λένε αυτό ΠΑΟΚ. Θα κάνει παράσταση πέρα του Ολυμπιακού ο κ. Χούγιας, μάθαμε σήμερα. Ο ΠΑΟΚ αν γίνει αυτό θα ζητήσει πίσω οπωσδήποτε τον Ρουάντα και τον Κάτσε, σπάζοντας την φιλία και την καλή σχέση που έχει ο ΠΑΟΚ με τη Λάρισα.
κύριος Μίγδας και ο κύριος Μαυρομάτης θα είναι αυτοί που εκπροσωπήσουν τον ΠΑΟΚ, οι οποίοι είναι κατησυχαστικοί και λένε ότι δεν υπάρχει άλλο πρόβλημα, νομικά είμαστε καλυμμένοι. Άρα, Κώστα, την Παρασκευή θα έχουμε οριστικά και αμετάκλητα απόφαση ή πρωτόδικα και μετά μπορεί να εφεστιβάλλει. Πάμε πρωτόδικα και αν ο ΠΑΟΚ δεν είναι ικανοποιημένος, θα πάει στο κομμάτι της έφεσης. Να πούμε ότι από την πλευρά του ΠΑΟΚ, γιατί βγήκε κάτι για το Χασίδι, και όταν πήγε εδώ πέρα, μιλάμε για εξηγία, μας είπαν τον ίδιο τον Λουτσέσκου πέρσι. Τον πήραν αλλά ήταν τραυματίας. Και έμεινε δανεικός στην Ξάνθη. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ αγόρασε στο Βασίλειο στην Ξάνθη, ψήλο τραυματία. Απ' την άλλη, όταν προσπαθήκαμε να μάθουμε ποσό, δεν μάθαμε το ποσό που χρεώθηκε αυτή η μεταγραφή. Απ' την άλλη, πρέπει να περάσει την αντιπίθεση στον ΠΑΟΚ και λένε, μα τι λένε αυτοί για μας. Όταν και ο Ολυμπιακός είχε κάνει το ίδιο με τον Μπέρτο. Πότε. Τον πήρε ο Ολυμπιακός και τον άφησε δανεικό στην Ξάνθη, όταν η Ξάνθη τότε ήταν φιλινάδα του Ολυμπιακού. Θυμάμαστε και όχι τώρα, όπου είναι φιλινάδα του ΠΑΟΚ. Τότε λένε στον ΠΑΟΚ στο τελικό κυπέλο, έπαιξε η Ξάνθη με τον Μπέρτο, ήταν ο μοιραίος παίκτης αυτής. Αν θυμάμαι καλά, το πρώτο γκολ στο 3-0, τα πρώτα που έχει κάνει το λάθο εδώ, βέβαια, το παιδί το στοχοποιούν. Κακώ γνωρίζω πολύ καλά και τον ίδιο και τον πατέρα του, είναι μια εξαιρετική οικογένεια, αλλά ανάμεσα στις επικοινωνιακές πανχάρες του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ, σπληρώνονται ποδοσφαιριστές, όπως είναι ο Μπέρτος αυτή τη στιγμή. Πάμε σε δυσάρεστο τώρα. Μεγάλο αντίκτυπο είχε στη Βουλγαρία αυτή η ιστορία με τον νεκρό φύλαφλο της ομάδας που είναι αδερφοποιημένη με τον Άρη. Βγάλαμε σε Μετρόπολη την κυρία Ναταλία Στενιμαχίτη, είναι στέλεχος της Ελληνικής Πρεσβείας της Σόφια. Μας είπε ότι τα βουλγάρικα μέσα καλύπτουν το θάνατο περιοριζόμενα στην περιγραφή του γεγονότος και επισημαίνοντας ότι υπόλοιποι βρίσκονται υπό διερεύνηση από τις ελληνικές αρχές. Υπάρχουν και 4 φορές, μας είπε, και τα γεγονότα παρουσιάζονται με μετριοπαθή εικόνα. Δεν μεταδίδεται κάτι παραπάνω από όσα μεταφέρουν τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία λέγει και αποτελούν τις βασικές πηγές τους. Φέτος στη Βουλγαρία δεν έχουν πολύ ενδεικμένα τα μίντια, μας είπε. Σε εμάς δεν υπήρχε κάποια ιδιαίτερη όχληση εκεί. Λοιπόν, για μια μανούρα, για μια φασαρία. Όντως υπάρχει αυτή η σκάλυψη, όμως είναι με τηλεπαθή και εγώ ιδιαίτερο σχολιασμό. Μας είπε η κυρία. Στο ρεπορτάζ τώρα θα πούμε τα υπόλοιπα. Ο Φερέιρα ζήτησε σεντερφόρ. Περιμένω ποιοτικό παίρνει με ανοιχτέ αντάλλε. Το ποιοτικό παίρνει με ανοιχτέ αντάλλε. Μίλησε για τα μεταγραφικά. Χρειαζόμαστε 3 ποδοσφαιριστέ από την πρώτη λαπρίδα, ένα αριστερό μπακ, ένα χάμπ και ένα φόρ. Από τους 3 λέει είναι ένα. Όχι, δεν είναι διαμαρτυρόμενο. Αν θέλω να πω ότι αρχίζει να σκοράρει και ο Ακόμ, σκοράρει με συνέπεια ο Σφιντέρσκι. Οπότε θέλει ένα ποιοτικό center for. Πού θα του χωρέσει 3-3 center for. Από τη στιγμή που παίζει συνήθω με έναν. Από τη λέω τρελό. Αν θέλω να παίξω με 2 φορ, δεν μπορώ, λέει, και είναι κάτι που μου αρέσει. Είναι τίποτα χαλασμένα χάπια. Όχι, ξέρουμε ότι του αρέσει, γιατί ως προπονητής του 4-4-2 ήρθε στην Ελλάδα, αλλά ναι, μάζεψε πολύ γρήγορα στην εκείνη τη σεζόν. Όταν στο 3-1 στο Καριλάου κάνει τη βλακή ο προπονητής του Άρη και βάζει 2 αργά φόρ, αφήνοντας την ομάδα με ο χαπ, αυτός έβγαλε φόρ και έβαλε φόρ. Τι φοβήθηκε. Στο ρίσκο του 3-1 φοβήθηκε να κάνει τι. Κοίταξε, άμα δεν κερδίσει την ΑΕΚ, είναι λίγο δύσκολα ο τύπος, γιατί έχει πάρει γη και ίδωρα από τον κύριο Σαββίδη. Είπε για τον Μίσιτς ότι είναι πολύ καλός παίκτης, είχε ζητήσει και στον προηγούμενο σύλλογο μου να τον αποκτήσω. Ναι, το ακούσαμε στο ρεπορτάζ. Ναι. Α, το ρεπορτάζ, ωραία. Ωραία. Πάμε λίγο στον Άρη. Πάμε στον Άρη. Εκεί έχουμε, δεν είναι είδηση, είναι σενάριο, αλλά αρκετά υπαρκτό στην παρούσα φάση. Πώς θα σου ξέρω. Το ξέρω, το ξέρεις, αλλά το θέμα να το μάθει ο κόσμος. Πόσο σου φαίνονταν λοιπόν, εάν είχαμε δεύτερη, αν είχαμε επιστροφή του Ιντέγε στον Ολυμπιακό, μια δεύτερη θητεία στον Ολυμπιακό. Πάρε κάποια, να δώσω τον Αλέφαντο και τι θα τα αντέξει. Για τον Άρη. Βλέπουμε τον Ιντέγε και τον Χασάν. Το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και του Νίκου Αβραμίδη και στο Ρεντάρουμε λέει ότι ενδεχομένως να πάμε σε μία από τις 2 αυτές επιλογές, δηλαδή να έχουμε επιστροφή center for στον Ολυμπιακό, είτε πρόκειται ο Χασάν,
είτε πρόκειται για τον Ιντέγε. Στην περίπτωση, επειδή δεν είμαι το ρεπορτάζ του Άρη, να κουβεντιάσουμε στην παρούσα φάση για τον Ιγυριανό. Κοίταξε, αυτό όμως δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να εξοργήσει τους φίλους του Ολυμπιακού. Για τους Αργιανούς και τον Καρυπίδη είναι βόλεμα. Γιατί είναι αρκετά τα χρήματα που παίρνει και αυτός. Και για να λέμε το στράβο το δίκαιο, δεν προσφέρει και πολλά πράγματα. Έκανε βέβαια την πρώτη κοινωνία στο κλάν τη Δικαιλίδη, αλλά τα κόλπα κάτσαν οι άλλοι. Και θα δώσουν και οι αντιδράσεις σε social media κλπ. Γιατί θυμίζω ότι μόλις πριν από λίγες ημέρες, ως μεταγραφή το επικοινωνεί ο Άρης, αποκτήθηκε ένας πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού, ο Ντουρμισάη. Ο Ντουρμισάη, κοιτάξτε. Κοίταξε τώρα. Ο Καρυπίδης με το Μαρινάκι είναι φίλοι από παλιά. Από τότε να πούμε που η Βέρεια ήταν στην Αλβανική και την ίδια και ο Αλβανική. Δεν το κρύβει ο Καρυπίδης. Είναι φίλος μου, λέει. Και το παιδί που μου είναι φίλος, δεν έκανε ένα πρόβλημα, λέει. Εντάξει. Αλλά το θέμα δεν είναι αγαπάει ο Ιντέγε στον Ολυμπιακό. Δεν θα φωνάξει κανεί τον Άρη. Μη σου πω να κάνω ένα ουφ. Στο μάτι θα μπουν οι Ολυμπιακοί. Στο Ιντέγε το Ιντέγε. Διότι είναι μεγάλη τσαπατσούλα. Και πελά μεγάλο. Τώρα, δύσκολα τιμέ για ο Χαριστέα. Διότι είχε στα άκρα με του Άρντε. Και αυτό ποιο μένει, ο Μενέντε, ο Μπάκο αριστερό, που είναι και ψηλό καπάκο λίγο. Λοιπόν, ενημερώνω ότι δεν υπολογίζονται. Θέλω να κάνω καθάριση στο ρόστερ. Να πω ότι ο Χαριστέ μπήκε εκεί να πει: παιδάκι μου τώρα 500 χιλιάδια το χρόνο για τρία χρόνια. Θα τι κάνω λάθο οι άλλοι, τι φταίω εγώ. Ο άλλο λέει: εγώ τι φταίω, λέει, μου κάνω το συμβόλαιο. Εμένα με πάρω το σύγχρονο και μου κάνουν ότι είναι βολάρι τι, και μου πάρουν τρία χρόνια συμβόλαιο. Και τι να πω, δεν κάνουμε το συμβόλαιο. Και τι, κοροϊδεύει να την κάτσω. Όχι, τι είναι δυνατόν. Έτσι λοιπόν, λέει ο Χαριστέας ότι δεν υπολογίζεται. Η πλευρά του τέχνη δεν δίνει διάθεση για λύση συμβολέου και ζητάει να καταβληθεί το 50% το μισό του τριετού συμβολέου του που υποδοθεί. Καλά λεφτά είναι. Λοιπόν, ο Μενέντε, το συμβόλαιο του λύγει το ερχόμενο καλοκαίρι και ο Πέτρη έγινε με ρωτήσει, δεν είναι στα πλάνα του προπονητή. Και εδώ. Λέει ο άλλος, δώσε τα περισσότερα και να φύγω. Δύσκολα τα πράγματα. Μάλιστα. Όσον αφορά τις μεταγραφές, του λέει ο Καρυπίδης του Χαριστέαν, καθάρισε με τις δύο περιπτώσεις να πάρουμε δύο ποδοσφαιριστές. Τέλος πάντων, στα υπόλοιπα θέματα έχουμε μπλόκο στο παντού Άρη εδώ ψηξάδης, ενώ τα είχα βρει αυτή, ξάδι με τον Άρη. Για το απόψινο, λες. Ναι, το απόψινο. Θα είχαν βρει Ξάνθη με τον Άρη. Ναι, ναι. Εδώ στο πρωτάθλημα δεν το είχαν βρει. Έχει βγάλει και ανακοίνωση η Ξάνθη ότι είναι 20 ευρώ το εισιτήριο. Και έβγαλα και το εισιτήριο Πανόπουλο, μια χαρά. Ναι. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Κόκκινο ανάβει ναι. Για την οργανωμένη μετακίνηση του Πανόπουλου, το Άρη στην Ξάνθη. Δεν θέλει μια δημοκρατία κι άλλο νεκρό. Αλλά, τι ώρα βγήκε αυτή η ανακοίνωση. Εδώ μπορεί να έχουν ήδη ξεκινήσει. Σε απαγόρευση οργανωμένη μετακίνηση των Βλάβων του Άρη στην Ξάνθη για το σημερινό αγώνα. Προέβη το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Σήμερα έγινε αυτό. Ναι. Λοιπόν, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολική Μακεδονία και Θράκης εξέδωσε ειδική ανακοίνωση μέσα στην οποία βγάζει στόπ στην οργανωμένη μετακίνηση των Αργιανών. Ενώ τα είχα βρει η ΠΑΕ, λέει ο Αργιανάκης, καλά κάνει. Κάτι που είμαστε καν καλά κάνει. Ναι. Σου λέει, πού να βρει φύλακτο στην Καλαμάτα. Με τους, να κρατήσουμε μικρό καλάθι, γιατί με αυτή την ανακοίνωση τυπικά. Είναι καλυμμένες πολλές πλευρές για το φόβο των Ιουδαίων, όπως λες, αλλά έχουμε δει και μεμονωμένες μετακινήσεις με 3.000 κόσμο σε πέντε. Στην Ουγγάντα, εδώ που είμαστε με τους Λευκούς. Λοιπόν, εμείς είμαστε στην λοιπόν, να κλείσουμε σιγά σιγά, Κώστα. Είχαμε δηλώσει τον γονό του Βούλγαρου Παύλου σκληρές τιμωρίες για τους δολοφόνους. Πάνε με το νόμο οι άνθρωποι, πάλι καλά. Μίλησαν για την τραγωδία. Σε μέσα. Ο Καρυπίδης λέει θα παρακολουθήσουμε την έρευνα. Η ΠΑΕ πλήρωσε την κηδεία και την αποτέβρωση. Αντιπροσωπεία οπαδών του Άρη παρευρέθηκε εκεί σήμερα. Ο ΑΣΥΓΜΑ Άρης πριν από λίγο μας είπε ότι θα πάει θεσμικά το θέμα βία στα γήπεδα και κατακεραυνών την ελληνική αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης ότι κάνει τα στραβά μάτια. Ξέρουμε, λέει, ότι είναι παοξίδε και κάνουν τα στραβά μάτια. Και θα πάνε μέχρι τον Πρωθυπουργό, είπα σήμερα. Και μας κάνει και τελειώνω με αυτό. Για ιδιαίτερη εντύπωση, το γεγονός ότι η ΠΑΕ ΠΑΟ, η ΚΑΕ ΠΑΟ, ο ΤΑΠ ΠΑΟ, ο Ραστέλνης ΠΑΟ και οργανωμένοι δηλαδή, δεν βγάλαν ούτε μία ανακοίνωση για το περιστατικό. Και τελειώνω, κάνοντας έτσι μια μπούκα πολύ δυνατή, μάθαμε
ότι η ΠΑΟΚ θα καλύψει και τη νομική πλευρά των κατηγορουμένων οπαδών του ΠΑΟΚ. Αυτό βγαίνει πρώτη φορά. Όχι πρώτη φορά και μπορεί να ερμηνευτεί ποικιλοτρόπος και να ρίξει και άλλο λάδι στη φωτιά. Εγώ μπορώ να ρίξω το λάδι, ας ανάψει τη φωτιά η άλλη. Η είδηση πρέπει να βγει. Έτσι. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ καλύπτει. Προτίθεται, δεν είναι λυμένη απόφαση. Γιατί... Το μεσημέρι το είπαμε στο ραδιόφωνο. Δεν μας πήρε κάποιος να μας διαψεύσει. Αν υπάρχει διάψευση, εδώ είμαστε και θα ακούσουμε με κάθε σεβασμό, αλλά μέχρι στιγμής κανένας θεσμικός φορέας του ΠΑΟΚ δεν έχει βγάλει καμία ανακοίνωση να πήρε παιδί μου έτσι ούτε τα τυπικά. Ο Δόκορ Λεόν όταν σκότωνε να πούμε στις ταινίες, πήγαινε εκεί στη Χίρα, τη λέει με την Καναφράγκο και λέει λυπούμε πολύ για την απώλεια του συζύγου σου. Εδώ δεν είχε καμία ανακοίνωση. Μάλιστα, Κωστή. Ευχαριστώ πολύ. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μέρα